Μαρία Παναγιωτάκη, λοιπόν, σε αυτό το μέρος μαζί μας. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και αν έχουμε να πούμε σήμερα πράγματα πολλά, ωραία λίγο πράγματα. Προειδέασα τον κόσμο πριν. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την διάθεση και την αγωνία και την επιθυμία που έχουμε όλοι οι γονείς να έχουμε μία σχέση ειλικρινούς και καλής επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Που τι σημαίνει αυτό για τους γονείς? Να μας λένε χαρτί και καλαμάρι τι σκέφτονται, τι κάνανε, τι θέλουν να κάνουν, τι τους προβληματίζει. Αυτό. Πώς γίνεται αυτό, Μαρία μας? Θέλουμε δηλαδή να ξέρουμε τα πάντα, λες, ναι. Έτσι. Για να είμαστε εμείς ήσυχοι και να νιώθουμε ασφαλείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Ε? Δηλαδή θέλουμε να καλύψουμε μια δική μας ανάγκη, χωρίς να κάνουμε τον κόπο να μπούμε λιγάκι στα παπούτσια του παιδιού μας. Το παραδέχομαι. Και να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Μάλλον που δεν θα το πετύχουμε. Δεν δηλαδή... αρκεί λοιπόν να θέλουμε όλα αυτά εμείς όχι, για να γίνει. Όχι, όχι. Εντάξει, μια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, θέλει πάρα πολύ κόπο και χρόνο. Και θέλει σε ένα μεγάλο βαθμό να βάλω στην άκρη τις δικές μου σκέψεις, ακόμα και τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες, και να δώσω ψυχικό χώρο στον άλλον. Να του ανοίξω δηλαδή την καρδιά μου, να νιώσει εκείνος ασφαλής και προστατευμένος, έτσι ώστε να μου ξεδιπλωθεί. Αυτό γίνεται με το μυαλό ότι τώρα θα γίνω μάνα, άρα θα δώσω χώρο στην καρδιά μου, στο παιδί μου και θα χτίσουμε μία σχέση επικοινωνίας που δεν θα διαραγεί για κανένα λόγο ποτέ. Ξέρεις, έτσι όπως το λες, μου φέρνει στο νου όλα αυτά τα αιτήματα που πολλές φορές διαβάζουμε και στο διαδίκτυο από γονείς και ζητάνε ορισμένες συμβουλές, κάποια tips όπως τα λένε, προκειμένου να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις. Mm. Περιμένουν λοιπόν να δουν 1, 2, 3, 4, 5, να τα διαβάσουν, να τα μάθουν απ' έξω, να δουν τη διατύπωση μιας πρότασης, μιας ερώτησης, μιας τοποθέτησης και από εκεί και πέρα θεωρούν ότι θα μπουν στο ρόλο ενός ουσιαστικού γονέα και καλού ακροατή. Δεν είναι τόσο απλό, η αλήθεια είναι. Θέλει κόπο. Καλός ακροατής, είπε. Ναι, ναι. Καλός ακροατής σημαίνει ενεργητικός ακροατής. Σημαίνει ότι δίνω χώρο στον άλλον, όπως είπαμε. Ακούω για να εισακουστώ. Δηλαδή, συζητάμε τώρα εμείς οι δύο. Εάν εγώ σκέφτομαι τι ενδεχομένως θα με ρωτήσει μετά η Ανδριανή ή την ώρα που με ρωτάς, προσπαθώ να συγκροτήσω τη σκέψη μου και να δω τι θα σου απαντήσω, μάλλον δεν μπορώ να συνδεθώ καλά μαζί σου. Εάν όμως αφαιθώ σε αυτό που μου λες, σ' ακούσω πραγματικά με την ψυχή μου και δεν αναλωθώ στη δική μου την απάντηση, τότε θα επιτρέψω στη δική μας τη σχέση να καρποφορήσει και να αποδώσει τους καρπούς της και τα αποτελέσματά της. Και αυτό ισχύει και με τα παιδιά μας. Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή που θα έρθουν στη ζωή μας. Γιατί αυτό φαντάζομαι χτίζεται από την πρώτη στιγμή. Αμέσως. Από την πρώτη επικοινωνία επαφή. Από το βρεφάκι ακόμα. Από το νεογέννητο βρεφάκι των ημερών, των ωρών. Ο τρόπος που θα κρατήσουμε το παιδί, ο τρόπος που θα επικοινωνήσουμε πολλές φορές. Μιλάνε οι καινούργιες μητέρες και ρωτούν για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την τεράστια αλλαγή της ζωής τους και αυτό το θαύμα που βρίσκεται στη ζωή τους τώρα πια. Και αναρωτιούνται εάν χρειάζεται να μιλάνε στο μωράκι τους, εάν μπορεί να καταλάβει από τον ήχο της φωνής τους και από τον τρόπο που θα διατυπώσουν τα συναισθήματά τους, το τι συμβαίνει στη μαμά και αν θα καταλάβει και το τι συμβαίνει στο ίδιο, έτσι, αν θα κατανοήσει και τον εαυτό του. Και πραγματικά, η σχέση χτίζεται από αυτά τα πρώτα βήματα, από μια πρωτόλια, πρωταρχική μορφή ζωής, μητέρας και βρέφους. Αυτό είναι αλήθεια. Μαρία μου, σε αυτή τη σχέση μεταξύ γονιού, μπαμπά, μαμάς και παιδιού, οι γονείς, ναι, θέλουν να ακούν και είμαστε εκεί και φροντίζουμε και εκπαιδευόμαστε να είμαστε καλοί ακροατές. Εμείς στο παιδί πίσω τι στέλνουμε? Προσπαθούμε αυτή η σχέση να είναι λίγο ισότιμη όσον αφορά στο ότι το παιδί μου μιλάει, άρα θα του μιλήσω και εγώ. Γιατί αυτά που κουβαλώ εγώ μπορεί να είναι πολύ βαριά για ένα παιδί. Κοίταξε, εξαρτάται την ηλικία του παιδιού και πράγματι εξαρτάται το τι θέλω να του πω. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιώ το δικό μου το παιδί σαν ένα φύλο εντός εισαγωγικών και εκτός, προκειμένου να διαχειριστώ τα ζητήματα που έχω με τον άντρα μου, με τον σύζυγό μου, και με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι εγώ ανακουφίζομαι, ίσως και λίγο χειριστικά να λειτουργώ προκειμένου να δημιουργήσω μια συμμαχία με το παιδί μου, όχι, τότε δεν κάνω κάτι σωστό, δεν κάνω κάτι καλό. Συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις.
Ενώ εάν μιλήσω για το πώς πέρασα τη δουλειά μου, στη δουλειά μου τη μέρα μου, εάν μιλήσω για τρέχοντα ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να ενδιαφέρουν και το δικό μου το παιδί, ή να θέλω να του καλλιεργήσω μια αντίληψη και για την κοινωνία και για τα όσα υπάρχουν τριγύρω μας, ναι, θα μπορούσα να του μιλήσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό όταν μιλάμε για επικοινωνία μεταξύ εμάς και των παιδιών μας και με οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη, είναι να υπάρχει επικοινωνία και λεκτική. Να ξεκινήσουμε από το λεκτικό, δηλαδή να δείξουμε στα παιδιά μας μέσα στην οικογένεια πώς γίνεται η κουβέντα. Ότι εγώ μιλώ. Δηλαδή δεν μπορώ. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαιτώ από το παιδί μου να έρχεται και να μου λέει για τα πάντα που του συμβαίνουν, γιατί είπαμε ότι πίσω από όλα αυτά αυτή η αγωνία του γονιού κρύβεται. Και να μην του έχω δείξει μία φορά πώς είναι να κάνουμε μία κουβέντα. Ότι εκεί που τρώμε, εκεί που θα πιούμε το τσάι μας, που θα κάτσουμε χαλαρά. Θυμήθηκα, βρε παιδιά, σήμερα ότι έγινε αυτό. Ακούστε να δείτε τι πλάκα σπάσαμε, ας πούμε, στο γραφείο. Πόσο απλό και πόσο δύσκολο. Ναι. Πόσο δύσκολο. Δηλαδή, συνήθως οι γονείς μιλάνε κατά 80% και ακούνε κατά 20%. Είναι ένα τεράστιο βήμα και πολύ σημαντικό να αντιστραφούν αυτοί οι όροι. Δηλαδή να μιλούν λιγότερο και να ακούν περισσότερο. Σε όλη τη διαδρομή, σε όλη την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, αλλά ιδίως στην εφηβεία, που το παιδί δεν θέλει πίεση και δεν θέλει και πολλές ερωτήσεις. Ναι. Ένας έφηβος μου λέει το εξής, και στο περιγράφω, στο μεταφέρω, για να καταλάβεις το τι υπάρχει μέσα σε αυτό το μαγικό εγκέφαλο, γιατί η εφηβεία όντως είναι μια καταπληκτική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, πολύ ενδιαφέρουσα. Σχολάω από το σχολείο γύρω στις 2 και 10. Γυρίζω στο σπίτι μου 2,5 ώρα. Και βάζω το κλειδί στην πόρτα για να μπω. Και λέω, μωρέ, δεν κάνω μια βόλτα στο τετράγωνο. Και βγάζω το κλειδί και κάνω μια βόλτα γύρω-γύρω από το σπίτι. Περνάει κανένα δεκάλεπτο, επιστρέφω ξανά. Και βάζω το κλειδί στην πόρτα για να μπω. Και σκέφτομαι και λέω, μωρέ, να πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω τσίχλες. Και ρωτάω αυτό το εφηβάκι και του λέω, γιατί καθυστερείς τόσο πολύ να μπεις στο σπίτι σου? Υπάρχει κάτι που θέλεις να αποφύγεις? Και βάζει τα γέλια. Και μου λέει ότι μόλις μπω στο σπίτι θα αντιμετωπίσω την ίδια εικόνα κάθε φορά. Θα είναι η μητέρα μου στην κουζίνα, νευριασμένη, θυμωμένη, κουρασμένη, και κάθε μεσημέρι θα μου πει τα ίδια πράγματα. Πάλι εγώ φταίω, που δεν έστρωσα το κρεβάτι μου, που δεν διαβάζω στο σχολείο. Σε αυτό το σπίτι νιώθω πάντα λίγος. Ακούω παρατηρήσεις, ακούω φωνές. Ποτέ δεν ακούνε τη δικιά μου φωνή. Επομένως, έχω παραδώσει τα όπλα και δεν κάνω καμία προσπάθεια. Το παιδί έχει συνειδητοποιήσει 100% τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Ακριβώς έτσι. Εμείς που είμαστε, γιατί δεν παίρνουμε χαμπάρι ότι οι εφηβοί μας έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης? Κοίταξε, είναι δύσκολη η εφηβεία και εγώ τώρα καθρέφτησα ένα κομμάτι της, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς ορίζονται με τους εφήβους, γιατί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που οι ίδιοι έχουν στο κεφάλι τους, δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτή την περίοδο της ηλικίας, και αν και οι ίδιοι έχουν περάσει μια δύσκολη εφηβεία χρόνια πίσω, αυτό παίζει και το ρόλο του. Επανέρχεται σαν ένα δικό τους, έτσι, ανεπίλητο τραύμα. Καθρέφτης. Και ανοίγει. Παπ. Έτσι, ναι, υπάρχει, υπάρχει είναι αυτό. Πυροδοτούνται οι σχέσεις. Ακόμα και αν μέχρι τότε έχω χτίσει μια πολύ καλή σχέση με το παιδί μου. Είναι πιθανό το σενάριο, μπαίνοντας το παιδί μου στην εφηβεία, να μου κλείσει τις πόρτες? Αν έχω χτίσει μια καλή σχέση με το παιδί μου, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να το ακούω, μπορώ να σχετίζομαι και να συνδέομαι μαζί του ουσιαστικά και επικοδομητικά, και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Αλλά επειδή η προσωπικότητά μας είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, δεν είναι μόνο η οικογένεια και μόνο η σχέση με το γονέα, θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλους παράγοντες που πολύ πιθανό να παρισφρήσουν και τελικά να έρθει μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε λιγάκι έτσι τους γονείς που μας ακούνε για το πώς μπορούν να διαχειριστούν την επικοινωνία, που είναι ένα δύσκολο μονοπάτι και για τις σχέσεις του ζευγαριού. Έτσι, το να ακούσει ο ένας τον άλλον, το να βάλει στην άκρη πραγματικά αυτό που ονομάζουμε εγωκεντρική διάσταση και εγωισμός, και να μπορέσω να δω πραγματικά μέσα από τα μάτια του άλλου την ενσυναίσθηση, λέξη γνωστή πια σε όλους. Αλλά πόσο γίνεται βίωμά μας, δεν είναι εύκολο. Όπως και η κοινωνική ενσυναίσθηση είναι κάτι δύσκολο και το βλέπουμε καθημερινά στον κοινωνικό βίο, στη ζωή μας. Το να συναισθανθώ τον άλλον και να μπορέσω πραγματικά
να του επιτρέψω να εκφράσει αυτό το οποίο νιώθει, χωρίς να τον βάλω μέσα σε πλαίσια. Αυτό που λες, να του επιτρέψω. Να του επιτρέψω. Είναι καταπληκτικό, γιατί μπορεί λεκτικά να μην λέω τίποτα εκείνη την ώρα. Το ύφος μου. Η μη λεκτική επικοινωνία. Το σώμα μου. Το φρύδι που θα έχω σηκώσει. Το βλέμμα που θα έχω αποσύρει από το παιδί μου. Ναι, οτιδήποτε, ναι. Το φύσιμα, οτιδήποτε. Η διάθεσή μου... Η στάση του σώματος, τα πάντα, ναι. Περνάει κατευθείαν στο παιδί. Και τα παιδιά όλα αυτά τα σκανάρουν, τα βλέπουν, τα εισπράττουν, χωρίς να τα βάζουν σε λέξεις, αλλά τους διαμορφώνεις μία αίσθηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μη λεκτική επικοινωνία συνδέεται σε ευθεία γραμμή με το ασυνείδητο. Δηλαδή, στη γλώσσα μπορούμε να φιλτράρουμε κάποια πράγματα, να τα σκεφτούμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα στρογγυλέψουμε, να τα δώσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά όταν μιλάμε για σωματική έκφραση, για βλεμματική επαφή, όταν μιλάμε για τη γλώσσα του σώματος, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Έτσι. Φεύγει. Ούτε μπορώ να επικοινωνήσω με το παιδί μου πλένοντας τα πιάτα που έρχεται με αγωνία να μου φέρει τα νέα του από το σχολείο και να του πω ναι, πες μου, και να μιλάει από πίσω το παιδί. Χρειάζεται η βλεμματική επαφή, χρειάζεται το άγγιγμα, χρειάζεται να είμαι στο ύψος του, χρειάζεται απλά να ακούω πολλές φορές, να μην κάνω τίποτα. Ούτε κριτική. Κριτική ούτε να δώσω λύση περίπτωση. Στο πρόβλημα που μπορεί να έχει στο δημοτικό με το φίλο του, το Γιώργο, που πλακωθήκανε για την μπάλα. Γιατί αυτό θα χτίσει να φτάσει στα 15, 16, 12, 13, τέλος πάντων στις ηλικίες που θα μπουν, προεφηβεία, εφηβεία. Και εκεί ενδεχομένως θα έρθουν αντιμέτωπα με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα. Η αγωνία μας δεν είναι όχι αν τσακωθεί με το φίλο του, το Γιώργο, για την μπάλα σήμερα, για το κινητό αύριο, για το Roblox. Εντάξει, το bullying είναι. Είναι το bullying, απασχολεί τους γονείς. Το bullying, ναι. Η μικρή διαφωνία με το φίλο δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Εμένα άλλα με απασχολούν, Μαρία. Με αυτά που βλέπω γύρω μου και που διαπιστώνω ότι συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το παιδί μου να μην πέσει θύμα κακοποίησης. Να μην έρθει σε επαφή με ουσίες. Να μην υποστεί βιασμό και βία οποιασδήποτε μορφής και νιώσει ότι δεν μπορεί να έρθει να μου το πει. Γιατί ντρέπεται, γιατί φοβάται να μην το κακολογήσω, να μην του πω ότι εσύ φταίς, γιατί όλες τις προηγούμενες φορές του είχα πει ναι, και εσύ τι έκανες γι' αυτό και πώς έφτασε η κατάσταση μέχρι εκεί. Έκανα δεν μπορεί και εσύ θα έκανες κάτι. Έτσι, και αν δεν το είπα κάπου το σκεφτόμουν πίσω στην άκρη του μυαλού. Πώς θα φτάσω στα 15 το παιδί να έρθει και να πει μάνα, έγινε αυτό. Να νιώσει την άνεση. Μία παρένθεση. Ο γιος μου είναι στην προεφηβεία. Προκαιρού λοιπόν μου είπε το εξής σωστό και φοβερά όριμο. Μαμά μου, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσω σε έναν ξένο, και όταν λέει ξένο εννοεί εκτός του μπαμπά και της μαμάς, για αυτά που έχω βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Αυτή ήταν η πρόταση που διατύπωσε. Και το είπε τόσο σοφά και τόσο γλυκά και τρυφερά. Δηλαδή είναι πραγματικά συγκινητικό. Γιατί τα σπουδαία πράγματα τα ακούμε πάντα από παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Κοίταξε, πράγματι μιλάνε πολύ πιο άνετα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν τόσο στενή συγγενική σχέση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσουν και στο γονέα. Έτσι. Αλλά σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με σοβαρά ζητήματα, επειδή αναφέρθηκες και στην κακοποίηση και στις ουσίες και στο bullying, θέματα βίας δηλαδή, εδώ φαίνεται πραγματικά η σχέση η οποία έχει προηγηθεί. Δηλαδή, όταν έχουμε δώσει χρόνο και χώρο και έχουμε χτίσει μια δυνατή σχέση με το παιδί, τότε, τουλάχιστον σε θέματα παραβίασης της γενετήσιας αξιοπρέπειας, το πιθανότερο είναι να μας μιλήσει. Όμως εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον οι έρευνες, γιατί είναι ένα αφανές πεδίο η εγκληματικότητα αυτή, δηλαδή η κακοποίηση είναι ο σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας, δεν βγαίνει στην επιφάνεια, αυτό θέλω να πω. Οι θύτες προέρχονται από το περιβάλλον του συγγενικού. Άρα, εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Φυσικά και μπαίνει ο φόβος, η ενοχή, οι τύψεις, όλη αυτή η παγίδευση που έχει δημιουργηθεί και έχει προηγηθεί από τον θήτη. Πώς θα αισθανθεί η μητέρα και ο μπαμπάς, θα τους στεναχωρήσω. Μήπως εγώ έφταιγα, θα δημιουργηθούν προβλήματα στην οικογένεια. Αν είναι συγγενείς, θα υπάρξει στις σχέσεις μια πολύ δύσκολη περίοδος. Φαντάσου ότι στις περιπτώσεις αυτές που ο θήτης είναι μέσα από το συγγενικό περιβάλλον ή από το ευρύτερο, από το οικείο, και πραγματικά είναι οι περισσότερες, βρίσκεται σε τέτοια εσωτερική σύγκρουση ο ανήλικος, που προτιμάει να μην μιλήσει καθόλου,
παρά να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, να διακινδυνεύσει αυτή τη δυνατή σχέση με τον γονιό, ακόμα και αν ο γονιός ο ίδιος είναι ο κακοποιητής του, και να βιώσει, ναι, και, να βιώσει και μια, ένα τέτοιο βαθύ, ας πούμε, μια βαθιά ψυχική απόσταση από τον γονιό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τα παιδιά περισσότερο τι φοβούνται, την απογοήτευση που ενδεχομένως προκαλέσουν στους γονείς για αυτό το δύσκολο που τους συμβαίνει. Τι είναι αυτό πολύ που τα εμποδίζει. Δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα αυτό πράγμα. Προσπαθώ και εγώ έτσι να σκεφτώ. Είναι και ο φόβος ο οποίος του τα έχει παραλύσει, έτσι. Δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί φοβούνται πάρα πολύ και τα αντίπεινα, γιατί ο θήτης εκβιάζει φυσικά τα παιδιά και του λέει ότι θα έχουν αντίπεινα. Και το έχουμε δει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε πρόκειται για θήτη που είναι της ίδιας ηλικίας και κάνει cyberbullying. Ναι. Και ή ξέρω εγώ, θα μοιράσει αυτή την τάση που έχουμε, αυτό την άλλη εγκληματική δράση του revenge porn. Σε έχω γυμνή φωτογραφία, θα σε στείλω 13 χρονών παιδιά να κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι όμως σε μια σχέση εξουσίας αυτός. Ο θήτης δηλαδή είναι ασύμμετρη σχέση. Ο θήτης, ακόμα και αν είναι συνομήλικος, έχει μια δύναμη την οποία χρησιμοποιεί εδώ. Έτσι. Άρα το ένα είναι νέο φόβος, ο οποίος είναι ένα καθοριστικό συνέστημα. Είναι ένα ακραίο συνέστημα που δημιουργεί πολλαπλές αντιδράσεις στον άνθρωπο, έτσι, και του παγώνει τον εγκέφαλο, δεν το συζητάμε. Είναι οι τύψεις και οι ενοχές ότι ίσως έπρεπε και εγώ να κάνω κάτι άλλο, μήπως εγώ έφτεξα, οι οποίες επίσης καλλιεργούνται, είναι το ότι τα παιδιά είναι αναξιόπιστοι μάρτυρες. Δεν τα πιστεύουμε. Θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι αξιόπιστοι. Όχι, δεν είναι. Εμείς δεν τα έχουμε βαφτίσει. Κοίταξε, εμείς τα έχουμε βαφτίσει. Και το έχουν εισπράξει αυτό τα παιδιά. Το έχουν εισπράξει. Το έχουν εισπράξει από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί δεν τα σεβόμαστε. Γιατί δεν τα βλέπουμε σαν πλάσματα που έχουν λόγο ισχυρό και που συνδέεται αυτός ο λόγος με τη σκέψη τους, με τη λογική τους. Αλλά δίνουμε πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις όταν ακούμε κάτι που δεν μας αρέσει. Σκέψου ότι το ένα στα δύο παιδιά που βιώνουν τέτοιες τραγικές καταστάσεις, η μητέρα τους δεν το πιστεύει. Η μητέρα τους. Το ένα στα τέσσερα παιδιά που επίσης έχουν ζήσει μια τέτοια παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας τους, ο γονιός τους προσπαθεί να τους αλλάξει την άποψη. Προσπαθεί δηλαδή να τα πείσει ότι δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω και να μιλήσουν για αυτό που τους συνέβη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Προσπαθούν δηλαδή να το περιορίσουν αυτό το πλαίσιο. Άρα υπάρχει και μια κοινωνικά κατασκευασμένη σκέψη και στρατηγική εδώ, η οποία φαίνεται και από τα πρόσφατα γεγονότα, δηλαδή του τελευταίου χρόνου, των τελευταίων δύο χρόνων, ότι γίνεται πραγματικότητα, βγαίνει στην επιφάνεια. Μαρία, ο γονιός ο οποίος δεν θα πιστέψει την εξομολόγηση του παιδιού, ότι ο θείος με βίασε, ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που θα πει το παιδί, είτε ο γονιός ο οποίος θα προσπαθήσει να πείσει το παιδί του να μην το βγάλει παρά έξω, άστο να μείνει μεταξύ μας, διότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό θα συμβεί στη συνέχεια. Προφανώς έχει μια τέτοια στάση και θέση, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, και όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλη του την υπόλοιπη ζωή, κάπως αντίστοιχα διαχειριζόταν και άλλες καταστάσεις. Κουκούλωνε. Είναι πολύ γενικευμένο αυτό. Όχι, δεν είναι γενικευμένο, γιατί η συμπεριφορά μας δηλώνει και μια γενικότερη στάση ζωής και μια νοοτροπία και μια αντίληψη για τα πράγματα, σαφέστατα. Ένας γονιός ο οποίος έχει αξίες στη ζωή του, έχει αρχές, είναι θαραλέος και μέσα από τη δική του στάση και συμπεριφορά, παρά μέσα από το λόγο, δείχνει στο παιδί του ότι χρειάζεται να διεκδικεί στη ζωή του και να προχωράει, φυσικά και θα υποστηρίξει ένα τέτοιο άνοιγμα του παιδιού του. Θα είναι εκεί να το ακούσει, να το στηρίξει, όπως πολύ σωστά είπες, χωρίς κριτική, χωρίς παρατηρήσεις, χωρίς πάρα πολλές ερωτήσεις, οι οποίες πνίγουν το παιδί και δεν το αφήνουν να εκφραστεί, χωρίς να σπεύσει, να του δώσει μια λύση ή μια συμβουλή που ο ίδιος κρίνει ότι είναι σωστή. Που και αυτό ζορίζει εκείνη. Και αυτό ζορίζει. Υπάρχει μια υπερπροστατευτική στάση, πολύ συχνά από τους σύγχρονους γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι έτσι πραγματικά βοηθούν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με έναν τρόπο πιο προστατευτικό, πιο ασφαλή, περισσότερο έτσι θωρακισμένο. Ενώ τα καθαρίζουν.
θυλώνουν σε μια κατάσταση ανυμπόριας, δυσκολίας να διαχειριστούν τη ζωή τους και αυτό φαίνεται όταν μεγαλώσουν. Φαίνεται ότι δεν τολμούν βήματα, χτίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι και να ανοίξουν τα φτερά, που αυτό είναι ο ρόλος του γονιού. Να επιτρέψει πάλι στο παιδί του, θα πω αυτό το ρήμα που σου άρεσε προηγουμένως, να ανοίξει τα φτερά του και να απογειωθεί, να φύγει ψηλά. Άρα πάλι ξεκινάει από τα πριν. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που είναι τα παιδιά τους στην εφηβεία, που αισθάνονται ότι έχουν χάσει κάθε επαφή μαζί τους, όπου βλέπουν τα παιδιά τους να έχουν πάρει μια διαδρομή, όχι απαραίτητα δύσκολη και επιβαρημένη πάρα πολύ, ότι τους έχουν συμβεί δύσκολα πράγματα, αλλά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν αυτονομηθεί πλήρως, κάνουν επιλογές που για τους γονείς δεν υπήρχαν. Έχουν τα κινητά τους, έχουν έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, έχουν έναν άλλο τρόπο έκφρασης και μας ακούν αυτή τη στιγμή και θα λένε «Ναι, αλλά εγώ τώρα πώς μπορώ να πιάσω το παιδί μου και να το έχω από κοντά». Να κάτσουν δίπλα τους στον καναπέ και να δουν μια ταινία. Να μοιραστούν χρόνο. Να πάνε μια βόλτα στον Γκούλεμ και να συζητήσουν για οτιδήποτε προκύψει. Ακόμα και να μιλήσει ο γονιός για τη δική του εφηβεία, αλλά όχι διδακτικά. Βιωματικά, συναισθηματικά, σπλαχνικά να μιλήσει για εκείνο που του συνέβαινε τότε και με τον τρόπο αυτό θα δείχνει ότι μοιράζεται με το παιδί του κομμάτια της δικής του ζωής, χωρίς να περιμένει κάτι αντίστοιχο από το δικό τι του παιδί. Χθες. Μπράβο. Θα έρθει η στιγμή που το παιδί θα κάτσει το ίδιο στον καναπέ δίπλα στον μπαμπά ή δίπλα στη μαμά και θα ανοιχτεί, αλλά θα διαλέξει το παιδί το χρόνο. Δεν θα πιέσει ο γονιός το εφηβάκι του να μιλήσει όταν εκείνος το θέλει, διατρανώνοντας την εξουσία του και τη δική του διάθεση να ορίσει τα πράγματα. Μπορεί να δηλώσει την ανησυχία του, όχι πιεστικά, όχι με ένα κηρυγματικό τρόπο ή λιγάκι, ας πούμε έτσι, επιβλητικό και παρεμβατικό. Μπορεί να μιλήσει για τα δικά του συναισθήματα, ήρεμα, ήπια, ανθρώπινα, αλλά θα επιτρέψει στο παιδί του να διαλέξει το εφηβάκι το χρόνο που θα μιλήσει και όσο θέλει. Ο έφηβος έχει ανάγκη την ιδιωτικότητα, συγκροτεί μια ταυτότητα, οργανώνει τον ψυχικό του κόσμο. Δεν μπορεί ο γονιός να παρεμβαίνει όπως θέλει να παρέμβει στο δωμάτιο, τι κάνεις τόση ώρα μέσα ή γιατί είσαι στο κινητό και δεν διαβάζεις. Έτσι θέλει να παρέμβει και στην ψυχή του. Δεν τον αφήνει ο έφηβος και καλά το κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει, αυτό είναι το υγιές. Αυτό πρέπει να κάνει, βεβαίως. Είναι λοιπόν η ανησυχία του γονιού που θέλει τη δική της φροντίδα, αλλά η φροντίδα θα γίνει από τον ενήλικα, δεν θα γίνει από το παιδί. Δεν θα έρθει το παιδί να φροντίσει το γονιό και το να το πει. Το πλαίσιο θα το βάλει ο ενήλικας. Βέβαια, βέβαια. Αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για τους ενήλικες. Μαζί θα το περάσουμε. Τώρα που μπαίνουν τα παιδιά μας στην εφηβεία, θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Αυτό με προετοιμαστώ κι εγώ να το αντιμετωπίσουμε παρεούλα όλο αυτό. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει που το κλείνουμε γλυκά με την πρόταση πώς μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ωραία σχέση και να συνεχίσει να υπάρχει με διακριτικότητα. Κοίταξε, οι γονείς και οι έφηβοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε μια ανηφόρα. Είναι το έδαφος ολισθηρό, γλιστράνε προς τα κάτω, αλλά ανεβαίνουνε. Όταν κρατιούνται από το χέρι μέσα σε μια σχέση κατανόησης και αλληλοαποδοχής και σεβασμού, τότε μπορούν να φτάσουν ψηλά. Μάθημα ζωής είναι και η στιγμή που μαθαίνουμε και εμείς τον εαυτό μας, που μπορούμε και τον εαυτό μας να τον κρατάμε από το χέρι και να τον κατανοούμε. Τα παιδιά πάντα μας δίνουν το δρόμο. Έτσι. Πάντα, πάντα. Μαρία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.